Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Εκ μέρους του Δήμου Ναυπλίεων, του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας, των εκδόσεων Πατάκη και του Βιβλιοπωλείου Αποστερίτσας, σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου του Ισίδωρου Ζουργού «Λίγες και μία νύχτες». Ένας καταξιωμένος συγγραφέας και συνάδελφος βρίσκεται κοντά μας και θα του δώσω αμέσως το λόγο για έναν πρώτο χαιρετισμό από την πλευρά του. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι ακούγομαι ικανοποιητικά έτσι. Χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τις νύχτες. Δεν θα πω κάτι εξ αρχής περισσότερο, απλά το ευχαριστώ μου, τις ευχές μου και δίνω αμέσως τον λόγο στον Νίκο για να κάνει την αρχική του τοποθέτηση. Καλά θα κάνετε να μην τους πείτε ότι μερικές φορές διαφορετικές πόλεις διαδέχονται η μία την άλλη στον ίδιο χώρο και με το ίδιο όνομα, ότι γεννιούνται και πεθαίνουν χωρίς να γνωρίσουν η μία την άλλη, χωρίς να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Μερικές μάλιστα φορές ακόμα και τα ονόματα των κατοίκων παραμένουν ίδια, ακόμα και η προφορά των λέξεων, ακόμα και οι γραμμές των προσώπων τους. Αλλά οι θεοί που κατοικούν πίσω από τα ονόματα και πάνω από τους τόπους έφυγαν χωρίς να πούν τίποτα και στη θέση τους κούρνιασαν ξένοι θεοί. Το απόσπασμα αυτό που σας διάβασα δεν είναι από το βιβλίο του Ισίδωρου Ζουργού, είναι από τις αόρατες πόλεις του Ίταλο Καλβίνο. Το δανείστηκα από ένα βιβλίο που αφορά στη Θεσσαλονίκη, από τον Βρετανό ιστορικό Μάρκ Μαζάουερ, Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων. Και ίσως μπορεί να συμβάλλει στην προσέγγιση του ιστορικού πλαισίου στο οποίο κινείται το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα. Χάρη στον Ισίδωρο Ζουργό και το βιβλίο του, παρακολουθούμε την ιστορία του 20ου αιώνα μέσα από το πρίσμα της Θεσσαλονίκης. Αυτής της πόλης με τα 2.335 χρόνια ιστορίας, μιας πόλης που παραμένει διαρκώς στην καρδιά και το μυαλό μας, με έναν τρόπο ασύγκριτα αγωητευτικό, αλλά συχνά απροσδιόριστο. Αναμφίβολα, η σημερινή της εικόνα δεν φανερώνει στο άπειρο μάτι το πρόσφατο παρελθόν της, το Οθωμανικό, το Εβραϊκό, το Βουλγαρικό. Μέσω του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας στη Μητρόπολη του Πολυπολιτισμού και να αποδηθούμε σε μια βυθοσκόπηση, διαδικασία που συμβάλλει τόσο στην κατανόηση του χτες όσο και του σήμερα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πρώτου 1912 Θεσσαλονίκη είναι μια τυπική αυτοκρατορική πόλη, συμπυκνώνοντας το πρωτεύον γνώρισμα κάθε αυτοκρατορικού οικοδομήματος, τη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο ανθρώπων διαφόρων γλωσσών, θρησκειών, παραδόσεων, εθίμων, ηθών. Αν και δεν ξέφυγε από την λογική των διακοινωτικών ρήξεων, των κρίσεων, των εντάσεων, η συνύπαρξη αυτή περιείχε και κοινά βιώματα ή διασταυρούμενες λατρευτικές πρακτικές. Για παράδειγμα, μουσουλμάνοι προσκυνητές συνέρεαν στον τάφο του Αγίου Δημητρίου ή Εβραίοι με τις οικογένειές τους την Παρασκευή πήγαιναν στο Μευλεβή Χαμέ για να παρακολουθήσουν τον τελετουργικό χορό των Δερβίσιδων. Την παραμονή του Αγιάννη του Κλείδωνα, οι μαχαλάδες πάνω και κάτω από τη Μεγάλη Λεωφόρο βρίσκονταν σε αναβρασμό. Δεν είχε αποσώσει ακόμη η ζέστη του μεσημεριού και στους χωμάτινους δρόμους σηκώνονταν εδώ και εκεί σκόνη από τα ξερόκλαδα που έσεραν τα παιδιά και τα στίβαζαν. Κάποια από αυτά ήταν κοντζά μου δέντρα, πελεκημένα, που τα είχαν αφήσει κάμποσες μέρες σαδιανά υπόπεδα στον ήλιο για να ξεραθούν. Κάθε γειτονιά είχε φροντίσει για μια θυμονιά από κλαδιά και πούτσουρα. Κάποια σύννεφα που είχαν μαζευτεί το απόγευμα τρόμαξαν για λίγο τους πιο ένθερμους, αλλά διαλύθηκαν με τον ερχομό της νύχτας. Όσοι Ρωμιοί κατοικούσαν στα ασβεστομένα στοχόσπιτα, παράμερα από το φωτισμένο λιθόστρωτο και τις δεντροστοιχίες, είχαν μαζευτεί από νωρίς σε συντροφιές και είχαν γεμίσει μερενών στέρνες, στάμενες, τούπια, ό,τι είχε το κάθε σπιτικό. Ύστερα περνούσαν ένας-ένας και πετούσαν μέσα δαχτυλίδια, κέρματα, ξύλινους και αργυρούς σταυρούς και χρυσά δόντια για να τους φωτίσει ο Άγιος για τα μελούμενα. Κάτω από τις κλιματαριές είχαν βγει τα κεράσματα. Ρακί με ζεματισμένα κουκιά στο ξύδι. Κουλούρια με κανέλα, καφέδες που έβραζαν σε μεγάλα μπρίκια και έδιναν μοσχοβολιά στις μικρές αυλές, όπου ρήμαζαν καΐσια και αμύγδαλα. Οι Έλληνες στις συνοικίες των εξοχών γιόρταζαν τις πιο μεγάλες μέρες του θέρους και καθώς δεν ήταν γεωργοί για να τους έχουν ολημερής ανάγκη τα χωράφια, είχαν το χρόνο να το ρίξουν έξω και να ξενυχτήσουν.
Οι φωτιές ψήλωσαν και φέγγισαν με το πρώτο σκοτάδι. Τα παιδιά ήταν πιο πολύ αυτά που είχαν κάνει κύκλο γύρω από τους φανούς και τραγουδούσαν. Γείτονες αλόφρεστοι κάθονταν παράμερα και φάζευαν τη φωτιά που με τον ερχομό της νύχτας μαγνητίζει δίχως διάκριση όλα τα πλάσματα. Οι κατά το 19ο αιώνα συνεχείς ακροτηριασμοί της Ευρωπαϊκής Τουρκίας καθιστούσαν ολοένα και μεγαλύτερη τη σημασία της Θεσσαλονίκης εντός της αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ήταν πλέον το μεγαλύτερο κέντρο της αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη. Συνεπώς, η Πύλη ήταν αποφασιστικότερη στην προσπάθειά της να διατηρήσει την κυριαρχία της εκεί, αλλά και τα έθνη που ανταγωνίζονταν το ένα το άλλο στη Βαλκανική κονίστρα ήταν πρόθυμα να τη διεκδικήσουν. Η πόλη ολοένα και περισσότερο καθίσταται το γέρος οποιοδήποτε επιθυμούσε να καρποθεί τμήμα της Οθωμανικής κληρονομιάς. Η εξαρχία του 1870 φέρει στο προσκήνιο τους ομιλητές της Σλαβικής. Η επιρροή του γερμανικής έμπνευσης ρωμαϊκού εθνικισμού, ο οποίος δοξάζει και εξυψώνει τη γλώσσα της αγροτιάς, επιμένοντας ότι αυτή άξιζε να μελετάται και να διαδίδεται όσο καμιά άλλη, και ο πανσλαβισμός, δούριο σύπος της ρωσικής πολιτικής, ουσιαστικά στρέφουν τους λαβόφωνους στο να θεωρήσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά ως εχθρική αλαζονία. Το 1871, ο αριθμός των Βουλγάρων που αποσχίστηκε από την ελληνική κοινότητα και προσχώρησε στην εξαρχία δεν ήταν μεγάλος, αλλά το 1912 είχε φτάσει τις 6.000. Στο ενδιάμεσο διάστημα, η Μακεδονία είχε γίνει πεδίο μαχών μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων για το ποιος θα επικρατήσει και θα γίνει ο επόμενος κυρίαρχος της περιοχής. Η εντύπωση πως η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να κρατηθεί έξω από την Βαλκανική πυρηνιδαποθήκη διαλύεται με την Νεοτουρκική Επανάσταση. Εφ' εξής η πόλη θα βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης που συνταράζει την αυτοκρατορία. Καθώς αναγορεύεται σε λίπνο της Επανάστασης, η Θεσσαλονίκη γίνεται φορέας όλων των ελπίδων που γεννά η αλλαγή του καθεστώτος. Ταυτόχρονα όμως, εκφράζει κάθε διεκδίκηση και απογοήτευση. Μέσα σε 4,5 χρόνια, ως τη στιγμή που ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος εισέρχεται στην πόλη, η Θεσσαλονίκη ζει σε διαρκή αναβρασμό. Όχι ότι αυτό θα σταματήσει το 1912, αρκεί να θυμηθούμε τις οδομαχίες του Ιουνίου του 1913 με την έκρηξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Καλησπέριζουμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιωάννη Αδριανό, και του Κινήματος Αλληλής, κ. Γιάννη Μανιάτη. Στη στροφή προς τον 20ο αιώνα, η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει την όψη μιας πόλης με έντονες πολώσεις, όπου οι κοινωνικοί και οι οικονομικοί διαχωρισμοί τείνουν να αντικαταστήσουν τους εθνοθρησκευτικούς. Οι φτωχοί κατευθύνονται στην περιφέρεια, ενώ οι κεντρικές συνοικίες διατηρούν τον εμπορικό τους χαρακτήρα. Οι άρχοντες, αλλά και η μεσαία τάξη, εποφελούμενοι από τη λειτουργία νέων μέσων μεταφοράς, μετακινούνται προς τα έξω. Βασικός στόχος διεξαγωγής της δράσης του μυθιστορήματος είναι η συνοικία των εξοχών, η Χαμηδιέ. Το προάστιο στα ανατολικά της πόλης αστικοποιείται πολύ γρήγορα αν συγκριθεί με το δυτικό τμήμα και λόγω της έλλειψης ελών, της καθαρής θάλασσας, του φρέσκου αέρα. Το τραμ επίσης διαδραματίζει το δικό του ρόλο, αφού από το 1893 οι εξοχές συνδέονται με το κέντρο της πόλης. Αν το Χαμηδιέ κατέχει επίλεκτη θέση στη συλλογική μνήμη της πόλης, είναι κυρίως διότι εκεί ανήγειραν οι πλούσιοι Θεσσαλονικοί στις πολυτελείς βίλες τους, οι οποίες σταδιακά θα γίνουν κύριες κατοικίες. Σημαντική οδική αρτηρία της περιοχής είναι η λεωφόρος των παραθαλάσσιων σπιτιών, Σαχίλ Χαλενέρ στα τουρκικά. Εκεί θα βρούμε και τη Βίλα Λατίνη, χτισμένη την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα από τον Βιταλιάνο Ποζέλη. Το 1909 θα βρει καταφύγιο εκεί ο κόκκινος σουλτάνος, ο Αβδούλ Χαμίτο Β', εξόριστος από τους Νεότουρκους μετά την αποτυχημένη αντεπανάσταση που επιχείρησε στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 1909. Η καταστολή της από στρατιωτικές μονάδες και κινητοποιημένους πολίτες προερχόμενους από τη Θεσσαλονίκη σήμανε για τον ίδιο το τέλος της βασιλείας του. Στην πόλη πλέον θα διοργανώνονται τα ετήσια συνέδρια του Νεοτουρκικού Κινήματος μαζί με μεγαλοπρεπείς διαδηλώσεις, καθώς βέβαια πολύ σύντομα οι διακηρύξεις των Νεότουρκων θα καταντήσουν κενό γράμμα. Εδώ, το 1911, θα φτάσει ο Μεχμέτ V, ο αδερφός και διάδοχος του κόκκινου σουλτάνου, καθώς κατευθύνεται προς τα δυτικά για να πείσει τους Αλβανούς να εγκαταλείψουν τα αποσχιστικά τους σχέδια.
Η άφιξη του ελληνικού στρατού θα σηματοδοτήσει τον γρήγορο εξελινισμό της πόλης μέσα από οδοδείκτες, πινακίδες και αφίσες. Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 που κάνει στάχτη το κέντρο της πόλης θα παίξει το δικό της ρόλο σε αυτή την ιστορία. Θα τερματίσει μία τη συμπαγή εβραϊκή παρουσία στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι οι πυροπαθείς που έμειναν άστεγοι αντιπροσώπευαν περί τα 2/3 του συνολικού εβραϊκού πληθυσμού. Με την ανοικοδόμηση, σχεδόν ο μισός πληθυσμός των Εβραίων εκτοπίζεται σε περιφερειακούς συνοικισμούς, αφού πλέον οι περισσότεροι αδυνατούν να διεκδικήσουν τα νέα, αρτιότερα και ακριβότερα οικόπεδα που προέκυψαν από τον πολεοδομικό ανασχεδιασμό και αντικατέστησαν την προτέρα κατάσταση των μικροσκοπικών ιδιοκτησιών. Μολονότι το σχέδιο ανοικοδόμησης υπαγορεύτηκε από τις πιο σύγχρονες για την εποχή πολεοδομικές αντιλήψεις, λειτουργήσε ταυτόχρονα ως ριζική μέθοδος εξελινισμού της Θεσσαλονίκης με τη δραστική συρρήκνωση της μέχρι τότε δεσπόζουσας εβραϊκής παρουσίας. Η εβραϊκή Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα ήταν μια πλήρης σύγχρονη εβραϊκή κοινωνία, ίσως εκείνη την εποχή η μοναδική στον κόσμο. Η συρρήκνωση του οικονομικού ρόλου της πόλης μετά τη χάραξη νέων συνόρων το 1913 που την απέκοψαν από την ευρύτερη ενδοχώρα υπήρξε κέριο πλήγμα για τους Εβραίους. Η ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923 συμπλήρωσε για τη Θεσσαλονίκη αυτό που είχε ξεκινήσει το 1912. Η πάνω πόλη άδειασε στην κυριολεξία από τους μουσουλμάνους και γενικότερα από τους μιναρέδες παρά τις αντιρρήσεις ανθρώπων όπως ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Θεέ μου, είναι δυνατόν. Είχαν περάσει το Λευκό Πύργο και έμπαιναν στον παραλιακό δρόμο. Η φωνή του Αλφερέν Μπέι ακούστηκε γεραγισμένη, γεμάτη αγωνία. Παρά την ηλικία του, τάχυνε το βήμα του με τον μπαστούνι του χωρίς να κουμπάει στη γη, γιατί η θέα της καταστροφής τον άρπαζε και τον έσαιρνε κοντά της σαν τελώριος μαγνήτης. Περπατούσαν τώρα στο λιθόστρωτο της παραλίας με κατεύθυνση στο λιμάνι. Το ένα μετά το άλλο, τα λαμπρά κτίρια της πρωτεύουσας των νεότουρκων, τεμαχισμένα, κάπνιζαν ακόμη. Τύχοι ορφανοί έστεκαν μόνοι τους, μαύροι από την κόλαση της φωτιάς, τρούλιποι μισοί σαν ξεδοδιασμένα κρανία, καπνισμένα μάρμαρα, γύψινα ξεκολλημένα, μπαλκόνια που κρέμονταν σαν τσαδιά. Έξω από το πατέ, σωρή από μπάζα, καθώς ένα μεγάλο μέρος από τους τοίχους του είχε καταρρεύσει. Μέσα στους σωρούς από χώμα, ένα πιάνο παρατημένο. Ένας Βρετανός στρατιώτης με την γκρεν κάσκα στο κεφάλι, κάτι προσπαθούσε να παίξει, πατώντας όρθιο στα πλήκτρα. Ήταν όλα μια τρέλα βουτυγμένη στους καπνούς 2 ημερών, στη μυρωδιά του κάρβουνου που είχε αρχίσει κιόλας να παλιώνει και του καμένου λύκους από κάτι αποθήκες στην πρώτη αποβάθρα. «Λαμπάδιασαν και τα καΐκια ακόμα», σχολίασε ο Αλπερέν Μπέις και του έδειξε κάτι μισοβυθισμένα κουφάρια λίγα μέτρα πέρα από την προκυμαία. Η ορμή του Βαρδάρη ήταν τέτοια που οι φλόγες ταξίδεψαν και πάνω από το νερό. Σώθηκαν μόνο αυτά τα πλεούμενα και έλυσαν έγκαιρα τους κάδους και ανοίχτηκαν προς τα αντιτορπιλικά των συμμάχων. Τι κάνουν όλοι εκείνοι στην άκρη, αυτοί στις βάρκες και στις δέστρες? Ο Λευτέρης κοίταξε 2-3 παρέες από χαμάλιδες και μαουνιέριδες, κουρελίδες, οι πιο πολλοί με μαντήλια δεμένα στο κεφάλι, έρχαν από την προκυμαία και από τις βάρκες σκοινιά και γάτζιους μέσα στο νερό. Ψαρεύουν έπιπλα, αξιότιμο. Κάποια στιγμή θα τα πουλήσουν στα παζάρια και άντε εσύ να αποδείξει όταν του σπιτιού σου, γιατί το καλύκι που νίκιασες βούλιαξε πριν αφήσει το μόλο. Το ισόγειο, σε ένα μέγαρο με ναυτιλιακά γραφεία, είχε γίνει γιαπή. Είχαν καεί τα αρχεία, τα έπιπλα, οι πόρτες. Μέσα εκεί, στα μπάζα, είχε στήσει την καρέκλα του ένας κουρέας και ξύριζε στρατιώτες και πολίτες, όσους ήθελαν να κάνουν την καινούργια αρχή, το πρώτο βήμα και να ξεχάσουν την καταστροφή. Έστριψαν την παραλία στην οδό Βενιζέλου, σκηνές αποκάλυψης. Το καφενείο του Φλόκα κατεστραμμένο, η νέα λέσχη επίσης, τα κρυβά μαγαζιά. Όσα ακόμα στέκονταν όρθια, είχαν τα καπέλια κατεβασμένα και λιωμένα. Το πέρασμα της φωτιάς τα είχε παραμορφώσει. Σ' όλο το δρόμο φαινόταν ότι μόνο το μέγαρο Στάιν είχε σταθεί τυχερό, σαν να διαφόρησαν οι φλόγες και το προσπέρασαν. Στις επόμενες μέρες όλες οι συνοικίες έξω από το καμένο κέντρο γέμισαν πυροπαθείς.
Η ίδια η συνοικία των εξοχών λησμόνησε για λίγο καιρό την αριστοκρατική της Γαλήνη, καθώς τα σπίτια, οι κήποι, οι αυλές γέμισαν με συγγενείς που μέσα σε μια νύχτα είχαν χάσει τα πάντα και βρήκαν φιλοξενία σε ξαδέρφους, θείους, κουμπάρους. Οι πιο φτωχοί όμως από τους πυροπαθείς δεν μπορούσαν καν να ονειρευτούν ένα κρεβάτι σε έναν πύργο των εξοχών που θα θύμιζε τη Βόρεια Ευρώπη, ούτε καν να ονειρευτούν δύο μέτρα γη χωρίς πολυκοσμία σε μια πευκόφυτη αυλή, σε ένα κιόσκι, σε ένα σπίτι κυπουρού. Οι πιο πολλοί άστεγοι πάντως είχαν καταφύγει στα πρόχειρα στρατόπεδα που είχαν στήσει οι στρατιώτες Σαντάντ, αυτά με τα ίδια και απαράλλακτα αντίσκηνα στοιχημένα στη σειρά, με τα καζάνια και μάτα βρασμένο γάλα και το δελτίο του ψωμιού. Υπήρχαν βέβαια και αυτοί οι πιο άτυχοι από τη φτωχολογιά, που δεν είχαν βρει μια θέση ούτε καν σε στρατόπεδο, αλλά κοιμόντουσαν στα πεζοδρόμια, στην αυλή της Αγίας Σοφίας και της Μητρόπολης ή κάτω από τη σκιά του Μεσαιωνικού τείχους στην Άνω Πόλη. Μέσα στην καρδιά του εμπορικού κέντρου, απογοητευμένοι μαγαζάτορες συνέχισαν να ανακατεύουν και να ψάχνουν μέσα στα ζεστά ερείπια οτιδήποτε θα μπορούσε να είχε σωθεί και θα είχε κάποια αξία. Η φωτιά πάνω από την Εγνατία είχε σταματήσει πριν από την Αχυροποίητο, ενώ κάτω από τον φαρδί δρόμο πρόλαβε και έκαψε λίγο από το υποδρόμιο τη γειτονιά πριν από τη Λεωφόρο Χαμηγιά. Οι αρχές ενθάρρυναν με κάθε τρόπο την κάθε λογής αναχώρηση, μόνιμη ή προσωρινή. Τα τρένα γεμάτα ξεκινούσαν κάθε πρωί για τη Θεσσαλία και την Αθήνα, με οικογένειες ολόκληρες που έριχναν πίσω τους μαύρη πέτρα πάνω στα μαύρα χαλάσματα. Οι πιο πολλοί δεν θα γυρίσουν ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Από αυτούς οι περισσότεροι ήταν Εβραίοι που θα κατέληγαν στην Παλαιστίνη. Άλλοι πιο τολμηροί νίκιαζαν τρεχαντήρια και βάρκες και έφυγαν από τη θάλασσα για να μυρίζουν μόνο την ευωδία του Αχινού μακριά από τα καρβουνιασμένα δοκάρια και τα σπασμένα κεραμίδια που τώρα τα κατουρούσαν άστιγμα. Τα παιδιά τους έγιναν το κεφάλι να αποκοιμηθούν πάνω σε κουλούρες από αλατισμένα σκοινιά με το όνειρο της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, του Πειραιά, του Βόλου, της Χαλκίδας. Έμεινε η Σαλονίκη να χνίζει μέρες και νύχτες και να σφίγγει ο στενό κολάρο τον λαιμό του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο οποίος στις λίγες ώρες ύπνου που το αντιστοιχούσαν ονειρευόταν μια καινούργια πόλη με οικοδομικά τετράγωνα, χαραγμένους δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα. Δικαίως ο Γιώργος Ιωάννου αποκάλυψε τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των προσφύγων. Η πόλη είχε υποδεχθεί πλήθη ανθρώπων κάθε φυλής και τόπου, προέλευσης πολύ πριν καταφτάσουν οι Κρασιάτες. Οι πρόσφυγες κατέληξαν στις τέσσερις άκρες της Ελλάδας, αλλά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, οι αποχωρούντες μουσουλμάνοι είχαν αφήσει περιουσίες και έτσι εκεί ασκήθηκε η μεγαλύτερη δημογραφική επίδραση. Οι Μικρασιάτες έφυγαν για να γλιτώσουν από μια αυτοκρατορία και βοήθησαν να χτιστεί ένα έθνος κράτος. Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, είχε και τις ακραίες πλευρές της. Η σύγκρουση Εβραίων και προσφύγων ξεπέρασε σε σφοδρότητα κάθε ανάλογη περίπτωση σύγκρουσης με άλλες εθνικές μειονότητες ή με γηγενείς. Τον Ιούνιο του 1931 έλαβε χώρα ένα κανονικό πογκρόμ που κατέληξε στον εμπρισμό του εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ, με το έναυσμα να γίνει εφημερίδα Μακεδονία μέσα από την αρθρογραφία της, στις οποίες ξεσηκώθηκαν εθνικιστικές οργανώσεις, όπως η Εθνική Ένωση Ελλάς, ώστε να προβούν σε ακρότητες για τις οποίες ούτε καν καταδικάστηκαν στη δίκη της Βέλειας το 1932. Στις 9 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη και μέσα σε εντυπωσιακά σύντομο χρονικό διάστημα η πείνα αρχίζει να εξαπλώνεται αλματοδός. Μολονότι οι θάνατοι από πείνα ήταν λιγότεροι σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, αποτελούσε και αυτό έστω μια καταστροφή άνευ προηγουμένου για την πόλη. Όμως μια ακόμα μεγαλύτερη περίμενε τους Εβραίους. Στις 6 Φεβρουαρίου 1943, ο Ντίτερ Βισιτσένη και ο Αλόις Μπρούνερ φτάνουν στην πόλη και ξεκινούν την εφαρμογή της τελικής λύσης. Στις 15 Μαρτίου του 1943, σε κάποιους άλλους ειδούς του Μάρτη, στάθηκε η αρχή του εκτοπισμού στην Κρακοβία. Ελάχιστοι επέζησαν. Τις επόμενες μέρες κατάφερε ύστερα από καιρό να πετύχει έναν από τους Σκλαβογιάννηδες στο τηλέφωνο της Καλαμάτας. Τα ίδια και χειρότερα και εκεί. Φτώχεια και φόβος. Είπανε τα νέα τους. Όλα απογοητευτικά. Μόνο εσύ την έχεις καλά, του είπε κάποια στιγμή. Τι εννοείς, τον ρώτησε ο Ζιρντό. Δεν σου είπα ότι δουλεύουν μόνο δύο μηχανές και αυτές όχι κάθε μέρα. Δεν λέω για το εργοστάσιο. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάω. Εκεί πάνω έχετε ευκαιρίες. Δεν σε καταλαβαίνω πραγματικά. Μην κάνεις το χαζό. Τόσα ακούγονται για τους Εβραίους, τους δικούς σας. Λένε θα τους μαζέψουν για την Πολωνία και έτσι θα μείνω σπίτια, μαγαζιά. Κοιμάσαι, μου φαίνεται Ζιρντό. Τι θέλεις να κάνω. Μην τα πιστεύεις όμως και πολύ αυτά. Υπάρχουν κρατικά χαρτιά, εγγυήσεις. Κουραφέξαλα, Ζιρντό.
Είναι δικό σου θέμα βέβαια, αλλά κοίτα και λίγο γύρω σου, καθότι είσαι άνθρωπος της πιάτσας και δεν συγχωρείσαι, γιατί μετά από καιρό θα το χτυπάς το κεφάλι σου. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, έβαλε ένα ούζο και βάλθηκε να κοιτάζει από το παράθυρο τους Γερανούς πέρα στο λιμάνι. Εδώ και κάποιες μέρες οι Γερμανοί είχαν περιφράξει μια μεγάλη έκταση γύρω από το σταθμό των τρένων. Ακούγονταν πράγματι πολλά για τους Εβραίους. Ότι ίσως να τους έδιναν χωράφια να πάνε να ζήσουν στην Πολωνία. Τα βάσανά τους που είχαν ξεκινήσει από εκείνο το Σάββατο την πλατεία Ελευθερίας, τότε που τους έβλεπε από το ψηλό παράθυρο του Μεγάρου Στάιν, δεν είχαν σταματήσει. Είχε αρχίσει κάπως να τους συμπαθεί. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έβρισκε κανένα σοβαρό λόγο και καμιά χρησιμότητα να γίνονται όλα αυτά. Άλλο, όπως έλεγε στον προσωπάρχη του, ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων που υπήρχε εδώ και δεκαετίες, κι άλλο να τους βάζεις και γέρους και παιδιά να γυρνάνε με τα αστέρια στο πέτο. Ήξερε ότι ο Σκλαβογιάννης από τις πληροφορίες που συγκέντρωνε δεν μιλούσε άστοχα, καθώς ακούγονταν πολλά στην αγορά για τις περιουσίες και είχαν πραγματικά ανοίξει δουλειές πρωτόγνωρες με συμβόλαια να υπογράφονται σε μία νύχτα και εγγυήσεις με σφραγίδες. Οι Εβραίοι θα έφευγαν και ήθελαν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν τις περιουσίες τους. «Μην ανακατέβεσαι με αυτά, Λευτεράκι», είπε μέσα του και ρούφηξε το υπόλοιπο ούζο από το ποτήρι. «Γιατί θα έρθει ο καιρός που ο πόλεμος θα τελειώσει και θα ξαναπλουτίσεις με τρόπο άλλο χωρίς να ντρέπεσαι γι' αυτό». Η μεταπολεμική Θεσσαλονίκη είναι πλέον μια μεγαλούπολη. Παρατηρώντας την, βλέπουμε την Ελλάδα της αντιπαροχής, της πολυκατοικίας, της άναρχης δόμησης, της αστιφιλίας. Δεν έχουμε παρά να φέρουμε στο νου μας σελίδες του Γιώργου Ιωάννου για να αντιληφθούμε τη βαθιά επίδραση που άσκησε η αναζήτηση της ευμάρειας στη σκέψη των ανθρώπων. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι εργολάβοι έκαναν χρυσές δουλειές. Οι πολυκατοικίες άρχισαν να σκιάζουν το ύψος τους όλους τους δρόμους της πόλης. Αρχοντικές μονοκατοικίες και μέγαρα του πρώτου πολέμου τα πυροβολούσαν στον Αφιένα και αυτά έπεφταν σαν άλογα χτυπημένα, χλινίμπριζαν για μια στιγμή και ύστερα χάνονταν μες στη σκόνη και στη χαλαπαγή των τείχων που κατέρεαν. Διόρυφα με σφυρίλατες μαρκίζες και γύψινα αιτώματα, μέγαρα με τρούλους και πυργίσκους στην κορυφή, τουρκόσπιτα με αυλές και γεράνια, όλα κάτω και σφαζάζουν μες στα αίματα. Ύστερα τον αφανισμό τους γεννήθηκαν τέρατα, 6 όροφοι, 7, 8, μπαλκόνια κάγκελα, μπαλκόνια κάγκελα, μπαλκόνια. Εκεί, ψηλά στα σύννεφα που τέλειωναν οι πολυκατοικίες, χτίστηκαν μικρά πλισταριά, ταράτσες, θέα στη θάλασσα, κάποιοι φωτογραφίζονταν με θέα το χορτιάτι, στα σύρματα απλωμένα ρούχα, λευκά σεντόνια που τα κοιμάτιζε ο αέρας, τα σάβανα των παλιών σπιτιών, αυτών που εκτελέστηκαν και έγιναν χώμα στην άκρη αχάραγων δρόμων. Ωστόσο, η πόλη αυτή, με έναν τρόπο που δύσκολα αποτυπώνεται με λέξεις, εξακολουθεί να είναι σαγηνευτική και να μας καλεί, προκαλεί, προσκαλεί να την προσέξουμε περισσότερο. Ένα έπος γεμάτο αναταράξεις, αναστατώσεις, ξεριζωμούς και ξαναριζώματα συνιστούν το γοητευτικό ταξίδι που προσφέρει το βιβλίο του Ισίδωρου Ζουργού. Είναι από μια άλλη οπτική μια γνωριμία με τη Θεσσαλονίκη, την Αρχόντισσα, τη Μάγισσα. Σε μια πόλη που βιώνει πληθώρα αλλαγών από τις αρχές μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, μεταμορφώνεται ριζικά από πολυπολιτισμική σε σύγχρονη μεγαλούπολη, με ξεκάθαρο πια στο τέλος το εθνικό της πρόσωπο, δομή και το μυθιστόρημα. Η ιστορία τη μεταβάλλει, τη μετασχηματίζει, τη διαφοροποιεί, τη διαμορφώνει. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Από Οθωμανική γίνεται ελληνική το 1912, σταδιακά χάνει τις βασικές πλην της ελληνικής κοινότητές της, τη βουλγαρική, την οθωμανική και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου την εβραϊκή. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πολυπρόσωπο μυθιστόρημα 569 σελίδων, που η μυθοπλασία συναντά την ιστορία και η αφήγηση καλύπτει ευθύγραμμα τα τεκμηριωμένα ιστορικά γεγονότα. Τα πρόσωπα δρούν και κινούνται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα, η οποία καθορίζει την τύχη τους, αλλά και τις επιλογές τους. Η ιστορία του έργου ξεκινά τον Απρίλιο του 1909, όταν ο επί 33 χρόνια Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο Β' φτάνει στην πόλη εξόριστος από τους νεότρουκους, που τον έχουν καθαιρέσει με τρένο,
και ζει πλέον έγκλειστος σε μία έπαυλη στην οικία των εξοχών, τη Βίλα Αλατίνη. Ο κεντρικός ήρωας Λευτέρη Ζεύγος, τολμηρός και γαλλομαθής. Τη Γαλλίδα μητέρα του την ερωτεύτηκε ακαριέα και την παντρεύτηκε ο πατέρας του, όταν μπάρκαρε για πρώτη και τελευταία φορά στη Μασσαλία, διεισδύει στην έπαυλη. Είναι ο 11χρονος γιος του κυπουρού της Βίλας. Πρόκειται για ένα παιδί που μοιράζει εφημερίδες στην πόλη, γραμμένες σε 5 γλώσσες, και το απόγευμα δουλεύει στον κήπο βοηθώντας τον πατέρα του. Εκεί θα βρεθεί κοντά στον έκτοτο μονάρχη και για λίγες νύχτες θα γίνει ο αυτήχος μάρτυρας των ιστοριών του Αβδούλ Χαμίτ. Κρυμμένος στο σκοτάδι, θα ακούσει για τη μυθική ζωή του, θα τοποκαλυφθεί ο μαγικός κόσμος της Ανατολής, θα γνωρίσει βασιλιάδες, στρατιωτικούς, διπλωμάτες, αρχοντοπούλες, μαγείρισες, βοηθητικό προσωπικό που ζουν μέσα στην απόλυτη πολυτέλεια και τη χειριδή. Θα δει το Σουλτάνο να καπνίζει και να φυγείται την πολυκύμαντη ζωή του σε ένα κοριτσάκι, κόρη ενός εύπορου επενδυτή, μεγαλοαστού, εξηλεμισμένου Εβραίου που ζει στη Θεσσαλονίκη. Ο Λευτέρης θα ερωτευτεί τη μικρή Μύριζα. Καθώς μεγαλώνει δίπλα σε ένα παραμυθένιο και ονειρικό κόσμο, κάνει οτιδήποτε για να ξεφύγει από τη φτώχεια του, να ανεληφθεί με το δικό του τρόπο. Εξελίσσεται σε απεινή κυνηγό του πλούτου και της κοινωνικής ανόδου. Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 1916. Μασέρι, Λυκιάν. Πάνε 2 εβδομάδες που έχουμε σε αντικρίσω και πάνω από 5 να είμαστε μόνοι μας και να μιλήσουμε. Αυτά τα πρωινά που έρχομαι στον κήπο, λέω τους χαιρετισμούς μου στα λουλούδια, γιατί ξέρω ότι λίγες ώρες αργότερα, όταν θα επιστρέψεις από το σχολείο σου, πριν ακόμη μπεις στο σπίτι, θα σκύψεις από πάνω τους. Χαϊδεύω εκείνα τα πέταλα και τους μίσχους που θα αγγίξουν κάποια ώρα τα δάχτυλά σου. Στοργική μου αγάπη, ξέρω ότι δεν είναι έτσι τα γράμματα αυτών που αγαπάνε. Είναι πιο κομψά, είναι περίτεχνα, γιατί οι προτάσεις τους φοράνε κουστούμι και οι περισπομένες τους μυρίζουν ανθέων αρώματα. Όμως ο κυπουρός σου είμαι εγώ. Μύριζα, τα λουλούδια μας ενώνουν από τότε που ήμασταν παιδιά. Στα γράμματά μου δεν χρειάζονται άλλα λουλούδια, μόνο η αλήθεια μου της κάθε μέρας και εκείνη η περιέργειά μου για τη σκέψη σου, για εκείνα τα νίποτα που δεν ταιριάζει να τα λέει μια κόρη στον πατέρα της, αλλά σε εκείνον τον άνδρα που θα την πάει μακριά. Τα γράμματα που σου γράφω είναι μακρύ παρτέρι, όπου ζει ένας ψηλός κρίνος που είναι ο έρωτάς μου, ενώ ο χρόνος που σε βλέπω τόσο σδά, ένα φακόσπυρο. Τι να πρωτοχωρέσεις σε τόση λίγη ώρα? Μια γκριμάτσα σου, ένα χαμόγελο, μια βαθιά μου αναπνοή από το αρωματισμένο σου μαντήλι? Εγώ μόνο μαζί σου θα θεθώ να πάμε όπου θέλεις, αφού πρώτα στο κεμέρι μου που δουνίσουν φράγκα. Στον πύργο που θα σου φτιάξω θα σκουπίσουν καλά τα πόδια τους πριν μπουν και ο Αβδούλ Χαμί και ο Βενιζέλος. Εγώ να πιάσω το χέρι σου από την τελευταία πρωτομαγιά. Σε ασφάζομαι. Ο ανολοκλήρωτος εφηβικός νεανικός έρωτας για εκείνη, πέρα από μερικά κρυφά ερωτικά γράμματα, πέρα από κάποια κοντινά βλέμματα λόγω των οικονομικών, κοινωνικών και θρησκευτικών περιορισμών, θα σημαδεύσει την περιπετειώδη ζωή του. Δίνει στον εαυτό του χρόνο και υπομονή μέχρι να γίνει ικανός να τη ζητήσει από τον πατέρα της. Βιώνει την προδοσία εξαιτίας της ζήλιας και έτσι η μοίρα θα αλλάξει τη ζωή του μακριά από τη γενέθλια πόλη του. Το 1919 θα βρεθεί στο Ουκρανικό μέτωπο με το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για να πολεμήσει τους Βολσεβίκους. Εκεί, μέσα στις παγερές και χιονισμένες στέπες της Ουκρανίας, βιώνοντας διαρκώς την απειλή του θανάτου, θα λιποτακτήσει. Έτσι θα γεννηθεί ο Ευγένιος Ριντό. Φυγόστατος στο Παρίσι, εξού και το γαλλικό του όνομα, θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό του, να ανέλθει οικονομικά και ταξικά. Κατάσκοπος τον Πειραιά στις υπηρεσίες του εμπόρου όπλων Μπαζίλ Ζαχάροφ, λαθρέμπορος στη Μασσαλία, επίδοξος έμπορος διαμαντιών στην Αμβέρσα, επιπόλυτος και επιτυχημένος διευθυντής κλωστοϊφαντουργίας στη Θεσσαλονίκη και εργολάβος οικοδομών στη συνέχεια. Αν και παραμένει ερωτευμένος υπογείως και ενάως με το διαθέτον αντικείμενο του πόθου του, είχε συχνά νυχτερινές περιπέτειες πάντα με όμορφες γυναίκες, αλλά και με ορισμένες ξεχωριστές, τις οποίες εγκατέλειπε όταν ένιωθε ότι κινδύνευε η ελευθερία. Η κρατιά αγάπη του για τη Μύριζα πέρασε από πάμπολα εμπόδια και χρειάστηκαν 25 ολόκληρα χρόνια να συναντηθούν σε δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη,
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Εκείνη είναι παντρεμένη και κατοικεί στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί μένουν ο άντρας της και το παιδί της. Επισκέπτεται τη βίλα, η οποία είναι στρατηγείο των Γερμανών πια, διεκδικεί την κυριότητά της ως ιδιοκτήτρια, αλλά καταζητείται ως Εβραία και η ζωή της κινδυνεύει. Την προστατεύει ο Ευγένιος και όταν εκλείπει ο κίνδυνος, αυτή φεύγει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη. Θα γυρίσει αργότερα διωγμένη από την πόλη με τον Έλληνα σύζυγο και το γιο της και θα διαμείνει απέναντι από τον Λευτέρη Ευγένιο, ο οποίος είναι πια ηλικιωμένος και δεν βλέπει καλά. Ο σύζυγός της θα πεθάνει και η Μίριζα θα συνεχίσει τη ζωή της στη συνοικία των εξοχών. Να σημειωθεί ότι ο Ευγένιος μετά την επιστροφή του από την Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη νίκιασε το σπίτι απέναντι από τη Βίλα Λατίνη και κατοικούσε εκεί. Ο συγγραφέας με πεζογραφική και σκηνοθετική μαεστρία ενσωματώνει για την ενίσχυση του μυθοπλαστικού παραμυθικού στοιχείου στην ιστορία το δημοφιλή ήρωα του Καραγάτσι, το Γιούγκερμαν. Βάζει τους δύο ήρωες να κάνουν παρέα για ένα διάστημα. Το Γιούγκερμαν να βοηθάει τον ξέβαρκο Λευτέρη Ζεύγο, προσφέροντάς του διευθυντική θέση στη Θεσσαλονίκη και τον τελευταίο να του στέλνει ενίοτε γράμματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγγραφέας επινοεί συναντήσεις των ηρώων του με σημαντικά λογοτεχνικά πρόσωπα άλλου μυθιστορήματος στα πλαίσια της λογοτεχνικής διακειμενικότητας. Ο Ματίας Αλμόνσος ζει για ένα ολόκληρο κεφάλαιο με πρόσωπα από το θρήνο της Σκάνδιας του Διονυσίου Ρώμα. Η παρουσία του καραγατσικού ήρωα είναι ιδιαιτέρως επιτυχημένη. Ο ήρωας του μυθιστορήματος, όπως και ο ήρωας του Καραγάτσι, δεν είναι μονοδιάστατος. Συνυπάρχουν σε αυτούς το καλό και το κακό και διαθέτουν πολλά κοινά στοιχεία. Όπως η περιπετειώδης κοινωνική ανέλυξη, οι σχέσεις με τον υπόκοσμο, η σκληρότητα και ο κινησμός. Η αναζήτηση της αγάπης στο πρόσωπο μιας εκλεκτής αγαπημένης, η ενσυναίσθηση της ματαιότητας στην επιδίωξη της οικονομικής και κοινωνικής δύναμης. Το έργο ο συγγραφέας το έχει επιδέξει αχωρίσει σε δύο χρονικά επίπεδα. Στο παρελθόν, δηλαδή την πολυκύμαντη διαδρομή του ήρωα από την έναρξη της ιστορίας, το 1909 έως το 1961 και εμβόλυμα το παρόν σε μια καλοκαιρινή νύχτα του 1979. 70 χρόνια μετά θα υπάρξει μία νύχτα, μάλλον μια ζωή ολόκληρη σε μία μόνο νύχτα. Σε αυτό το παρόν βρίσκεται το σπουδαίο έβριμα αυτού του μυθιστορήματος. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται πολύ σύντομα ότι διαβάζει το βιβλίο μαζί με το ζυρτό. Ολόκληρη τη νύχτα, ο ηλικιωμένος και τυφλός εξαιτίας της οχράς κυρίδας ήρωας ακούει την ιστορία από έναν νεαρό, πολλά υποσχόμενο συγγραφέα τον Ορέστη, που την έχει καταγράψει με το δικό του μυθιστορηματικό τρόπο. Του την είχε παραγγείλει ο Ζεύγος με θέμα τη ζωή του πριν 3 χρόνια και τώρα την ακούει ολοκληρωμένη για πρώτη φορά να του τη διαβάζει σιγά-σιγά ο φοιτητής της φιλολογίας. Η επιτυχία αυτής της καινοτομίας έγκυται στο ότι ο ήρωας έχει την ευκαιρία να κάνει κριτική στον συγγραφέα και είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο όταν ο πραγματικός ήρωας παρεμβαίνει στην αφήγηση, τη συμπληρώνει ή τη διορθώνει. Όπως επισημαίνεται στο βιβλίο, όταν ο Λευτέρης επιπλήττει τον Ορέστη, επειδή όλα όσα φωτίζει το βιβλίο του δεν είναι η πραγματική του ζωή. Αυτός που θα μείνει στη μνήμη των επόμενων γενεών θα είναι ο φτιαγμένος από λέξεις και όχι από σάρκα. Γράφεις καλά. Αυτό περιμένεις να ακούσεις. Για να σε βγάλω από την περιέργεια, 2 ώρες τώρα που σ' ακούω να μου διαβάζεις, προσπαθώ να νιώσω αν αυτός ο Λευτέρης Ζεύγος, για τον οποίο γράφεις, είμαι εγώ. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Όταν τέλειωνες νωρίτερα το κεφάλαιο, εκεί με τον Μπέι που μου έδειξε το γράμμα από μακριά, ένιωσε ένα τσίπημα στο στήθος. Δεν έγιναν τότε έτσι ακριβώς τα πράγματα, όμως εγώ ένιωσα τώρα και πάλι εκείνη τη στεναχώρια. Κάτι να με θυμώνει και να μου ανεβάζει τους παλμούς της καρδιάς. Αυτό που μου λέτε είναι για μένα ενθαρρυντικό. Δείχνει το μυθιστόρημα λειτουργεί στον αναγνώστη συγκινησιακά ότι δεν ξέρω όμως ποιος από τους δυο στάθηκε τότε πιο δυστυχισμένος. Εκείνος ο Λευτέρης ο δικός σου ή εγώ ο Ευγένιος Ζητώ. Όταν το βιβλίο εκδοθεί, οι αναγνώστες θα μάθουν για εκείνο το Λευτέρη. Μόνο εκείνο θα ξέρουν. Λυπάμαι, έτσι γίνεται πάντα. Αν στις επόμενες σελίδες δεν μου μοιάσει όσο περιμένω, το βιβλίο δεν θα βγει ποτέ. Όσο ζω, αργότερα πράξε όπως νομίζεις.
Ο Λευτέρης Ζεύγος ή Ευγένιος Διπτό είναι ένα πρόσωπο με δύο ονόματα, με δύο ταυτότητες, με δύο ζωές. Είναι μια σύνθετη και αντιφατική προσωπικότητα που αποκαλύπτει στον αναγνώστη και τον προβληματίζει. Γοητευτικός, πεισματάρης, σκληρός, ρυψοκίνδυνος, γενναιόδωρος, κρυπτοευαίσθητος, πάντα τολμηρός, γεμάτος δύναμη για ζωή, μάχεται να ξεφύγει από τα αδιέξοδα που δημιουργούν κάθε φορά τα ιστορικά γεγονότα με την τραγικότητά τους και η συγκυρία. Βρίσκει διαρκώς λύσεις και προχωρά. Περιπλανιέται, αλλά αυτό που τον εξυψώνει είναι η αυτογνωσία του. Το μυθιστόρημα είναι μια ενδελεχής ξενάγηση στην πόλη του δημιουργού του, στο διάβα του 20ου αιώνα. Πολύ άνθρωποι, πολύβουλοι, κοσμοπολίτικοι αλλοτινών εποχών, με τραμ, άλογα και άμαξες, με φτωχογειτονιές και πλουσιόσπιτα, με το ξεχωριστό της λιμάνι και τη μαγευτικά έξοχη συνοικία των εξοχών με τις πολυτελείς επαύλες. Βγάζει το παλιό της ένδυμα και φορά το καινούριο πολλές φορές όταν οι αλλαγές γίνονται πια οριστικές. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην καταστροφή, στην καταστροφική πυρκαγιά του 17 και την ανασυγκρότησή της στην έλευση των προσφύγων του 22, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το διωγμό των Εβραίων, καθώς και στην ανορθόδοξη οικιστική μεταμόρφωσή της στα μεταπολεμικά χρόνια. Θυμάμαι εκείνες τις δύο μέρες που οι μπουλντόζες γκρεμίζανε και τα πριόνια έκοβαν τα δέντρα. Πήγα μόνο 2-3 φορές να δώσω οδηγίες στον Άλκη και ύστερα κλείστηκα στο σπίτι μου και μπεκρόπινα για να μην ακούω τους φαγάνες. Ήταν γραφτό, βλέπεις το σπίτι να πέσει με τη δική μας υπογραφή. Μάρτης μου ο Θεός για το αν προσπάθησε να τη μεταπίσω. Είχε πάντως δίκιο γιατί το σπίτι κόστιζε πολλά για να συντηρηθεί. Ο δε άντρας της πριν πεθάνει είχε δώσει τις τελευταίες του οικονομίες στον γάμο της αδελφής του. Το παιδί περίμενε να σπουδάσει και οι δυο έπρεπε κάπως να ζήσουν. Κλείσαμε την αντιπαροχή στο 30%, τόσο συνηθιζόταν εκείνη την εποχή. Τα κατοπινά χρόνια είναι η αλήθεια ανέβηκε κοντά στο 50. Τέλος πάντων. Η συνοικία των εξοχών είναι πια μια ανάμνηση. Παλιοί δρόμοι έσβησαν, ενώ φτιάχτηκαν καινούργοι, τα παλιά σπίτια τα ρίξαμε. Αυτή είναι η αλήθεια μας, Σερή, γιατί εξανίστασε. Αυτό κάναμε. Αυτό τότε μας ζητούσαν όλοι και αυτό κάναμε. Ρίξαμε πετόν σε όλο το σύμπαν. Δεν υπάρχουν πια εξοχές παρά ένας μεγάλος δρόμος πάνω από έναν άλλον που περνάει δίπλα από τη θάλασσα. Καλά που έμεινε όρθια η σχολή τυφλών για να μας θυμίζει ποιοι είμαστε πραγματικά. Δεν είμαι μόνο εγώ ο Ρέστιο τυφλός. Όλοι ήμασταν θεόστραβοι. Θα έρθουν χρόνια, θα δεις, που θα μαζέψουμε όλου του κόσμου το ανάθεμα. Μέσα στο έργο κυρίαρχο είναι το θέμα του έρωτα, τα ταξίδια, ο πόλεμος, οι επιχειρήσεις, η φιλία, η απώλεια, τα γυρατιά, ο θάνατος και εν γέννη η περιπέτεια του ανθρώπου. Οι σύνθετες αφηγηματικές τεχνικές αξιοποιούνται εύστοχα από τον συγγραφέα. Η αφήγηση καλύπτει ολόκληρο τον 20ο αιώνα με ειδικές αναφορές σε σημαντικά και αξιόλογα ιστορικά γεγονότα. Χαρακτηριστικά του κειμένου είναι ο ρεαλισμός και η επιτυπικότητα. Εκτός από την τριτοπρόσωπη αφήγηση, οι ανεπίδοτες ή μη επιστολές του ήρωα προωθούν την πλοκή και αποκαλύπτουν το παρελθόν και το παρόν των δευτερευόντων, λοιπόν, δρόντων προσώπων. Οι επιστολές δίνουν στον δημιουργό τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το τέχνασμα της πρωτοπρόσωπης αφήγησης, μεταφέροντας εξομολογητικές στιγμές των ηρώων και αποκαλύπτοντας μύχες σκέψεις και συναισθήματα. Ταυτόχρονα γίνεται ένας εύσχυμος τρόπος να φωτιστεί η αφήγηση. Ειδικά οι επιστολές που δεν αποστέλλονται ποτέ και άρα δεν παραλαμβάνονται ποτέ, συνιστούν έναν προσχηματικό τρόπο προκειμένου να αποτυπωθεί στο χαρτί σε πρώτο πρόσωπο ο εσωτερικός κόσμος του ήρωα. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι πολλά στοιχεία του κειμένου επιβεβαιώνονται από αποσπάσματα και ντοκουμέντα εφημερίδων της εποχής. Ξεχωριστές στο βιβλίο είναι οι περιγραφές, που μέσα από τη δύναμη των λέξεων και των εικόνων αναπαριστούν ολοζώντανα μπροστά μας σκηνικά άλλων εποχών και μας αποτυπώνουν φωτογραφικά την πραγματικότητα. Όσο για τους διαλόγους, είναι λειτουργικοί στην εξέλιξη του μυθιστορηματικού υλικού και διαμορφώνουν επαρκώς ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η ίδια η τέχνη. Η τέχνη εκφράζει τις ανησυχίες κάθε εποχής. Μέσα από το βιβλίο μας δίνεται ο κόσμος του 20ου αιώνα, η σχέση τέχνης και ζωής, όπου εν τέλει η τέχνη φαίνεται να θριαμβεύει επί της έφραξης, θνητής και σύντομης ζωής του ανθρώπου, η ζωή όμως από την άλλη παρουσιάζεται να νικά όλα τα εμπόδια μέσω της αγάπης. Το «Λίγες και μια νύχτες» είναι ένα μυθιστόρημα γραμμένο υπό το πρίσμα της κυρίαρχης διερευνητικής ματιάς του συγγραφέα,
πάνω στα πράγματα. Τα πρόσωπα αποδεχόμενα το απρόβλεπτο, το άστατο της μοίρας και του κόσμου αντιμετωπίζουν τα πιο απίθανα γυρίσματα της τύχης, εξωτερικεύοντας τις πιο σκοτεινές και φωτεινές πτυχές της ψυχής του. Περιγράφει εκείνες τις κοινωνικές συνθήκες που μετουσιώνουν την προσωπική αγωνία σε καθολική, εξυψώνει τον άνθρωπο που παρά την παραβίαση των ηθικών ορίων λειτουργώντας ωφελημιστικά και ατομικά, έφτασε στην ύβρη, αλλά αξιοποιώντας το μεγαλείο της ψυχής του, κατάφερε να μείνει όρθιος και ακέραιος. Ο 20ος αιώνας απογύμνωσε το συλλογικό υποσυνείδητο των απλών ανθρώπων από την προσδοκία μιας ένεης ανταπόδοσης. Ως αντίδωρο και θεία δικαιοσύνη στην καθημερινή ανέχεια και δυστυχία, ο 20ος αιώνας υπήρξε δημεγέθης και κοινικός. Το μυθιστόρημα είναι ταυτόχρονα ένα εγκόμιο για την ψυχή του ανθρώπου, που και στα πιο πυκνά σκοτάδια, μέσα από εναγώνιες διακυμάνσεις, προσπαθεί να βρει τον δρόμο της, έστω και με δανεική ανάσα. Η ζωή του Λευτέρη Ζεύγου αποτελεί κυριολεκτικά και μεταφορικά την συγκεφαλαίωση αυτής της αγωνίας, τη συνάντηση έρωτα και συνοδοιπορίας, όπως πολύ εύστοχα σχολιάζει ο συγγραφέας. Σας ευχαριστούμε. Είναι ωραίο πράγμα να σε αναλαμβάνουν, έτσι. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τους συναδέλφους που είχαν αυτήν την διπλή ματιά, ιστορική και λογοτεχνική, στις λίγες και μια νύχτες. Εγώ θα σας μιλήσω για λίγα λεπτά από στήθους για το τι γέννησε το βιβλίο, πώς γεννήθηκε το βιβλίο, ποιες φιλοδοξίες υπήρχαν σπέρματι. Και ξεκινάω από την αιμονήμη της παιδικής ηλικίας. Πολλές φορές έχει υποθεί ότι ουσιαστικά η απόπειρα συγγραφής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κλείσιμο λογαριασμών με τις αιμονές και εκείνα τα σημεία της παιδικής ηλικίας τα οποία χρήζουν κάποια διερεύνηση. Έτσι λοιπόν, από μικρό παιδί, εγώ γυρνώντας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, έβλεπα αυτούς τους βουβούς γίγαντες που ήταν τα αρχοντικά, η επάβλη στη συνοικία των εξοχών, την Πάλε Ποτέ, και νυν περιοχή της Βασιλής Όλγας. Και πάντα αναρωτιόμουν, μα τι σοϊ άνθρωποι μένανε σε αυτά τα σπίτια. Τότε αυτά τα σπίτια δεν είχαν αποκατασταθεί στο βαθμό που είναι σήμερα όσοι σώθηκαν, οπότε το τοπίο τους και η όλη τους εικόνα ήταν και λίγο τρομακτική. Γκρεμισμένα παντζούρια, ξεραμένοι φήνικες, σκουριασμένα κάγκελα. Όλο αυτό λοιπόν γεννούσε το ερωτηματικό. Τι είδους άνθρωποι ζούσαν σε αυτά τα σπίτια? Εγώ ήξερα μια Θεσσαλονίκη η οποία είχε πολυκατοικίες, μπαλκόνια, μικροαστικά διαμερίσματα και όλα αυτά τα κτίρια φαινόταν να είχαν έρθει από ένα άλλο σύμπαν. Αργότερα κατάλαβα ότι εκεί που σήμερα είναι η Βασιλής Όλγας υπήρχε η περιβόητη συνοικία των εξοχών. Και κατάλαβα και κάτι άλλο, ότι για αυτήν την ιστορική συνοικία, για αυτόν τον πολύ μεγάλο δρόμο, δεν είχε αφιερωθεί κάποιο μυθιστόρημα το οποίο να μιλάει για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής και γι' αυτόν τον τρόπο ζωής. Έτσι λοιπόν προσπάθησα μυθιστορηματικά να απαντήσω σε εκείνο το παλιό ερώτημα. Τι σοι άνθρωποι μένανε σε εκείνα τα σπίτια? Το «Λίγες και μία νύχτες» αρχικά επιχειρεί να μιλήσει για αυτόν τον κόσμο της συνοικίας των εξοχών. Δεν έχει όμως καμία πρόθεση και διάθεση να είναι ένα βιβλίο τοπικού ενδιαφέροντος. Εκείνο το οποίο θα ήθελε το βιβλίο αυτό είναι, με αφορμή τον κόσμο της συνοικίας των εξοχών, να μιλήσει για θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους ανθρώπους ή δυνατόν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Να μιλήσει λοιπόν για αυτήν την αγάπη και τον πόθο για κοινωνική καταξίωση, για τον τυχοδιοκτισμό και αυτή την ορμή της κοινωνικής επιτυχίας, να μιλήσει ουσιαστικά για όλους αυτούς τους ανά τον κόσμο χρυσοθύρες, οι οποίοι ονειρεύονται μία άλλη ζωή, καθότι η συγκυρία της τύχης τους γέννησε μέσα σε ταπεινά δωμάτια φτωχών απλών ανθρώπων. Ο ήρωας του μυθιστορήματος είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος γεννιέται μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. Αναφέρθηκε ήδη προηγουμένως από τους φίλους συναδέλφους ότι όλα ξεκινάνε τον Απρίλιο του 1909. Τότε φτάνει στο σταθμό της Θεσσαλονίκης ένα εντελώς διαφορετικό τρένο. Είναι ένα τρένο το οποίο δεν έχει επιβάτες, έχει δύο σφραγισμένα βαγόνια και μάλιστα το ένα από αυτά έχει μερικές άσπρες γάτες, κάποιους παπαγάλους, έναν αρχιευνούχο
έναν ξοδοντιασμένο σουλτάνο, ο οποίος δεν έχει πια εξουσία, μερικά παιδιά του σουλτάνου και μερικές γυναίκες από το χαρέμι του. Πρόκειται για τον κόκκινο σουλτάνο, για τον Αβδούλ Χαμίτ τον δεύτερο, τον οποίον το κίνημα των Νεοτούρκων το 1909 τον κατηγορεί φανερά για αντιπαναστατικές ενέργειες και με συνοπτικές διαδικασίες μέσα σε ένα βράδυ τον καθαιρεί και αποφασίζει να τον εξορίσει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί άραγε στη Θεσσαλονίκη? Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολύ φιλική πόλη στο κίνημα των Νεοτούρκων. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε. Άρα λοιπόν θέλανε έναν έγκλειστο σουλτάνο σε μια πόλη η οποία φανερά υποστήριζε το κίνημά τους. Έτσι λοιπόν αυτό το τρένο που φτάνει το βράδυ στον σιδηροδρομικό σταθμό φέρνει αυτόν τον σουλτάνο. Στο μεταξύ οι εφημερίδες της εποχής, κίτρινος τύπος υπήρχε και από τότε. Έχουν επιχείρους τίτλους οι οποίοι γράφουν «Ο σουλτάνος από σήμερα το βράδυ στην πόλη μας». Λένε μερικοί ότι το πρώτο πράγμα που παρήγγειλε ήταν γιαούρτι. Τι έφαγε σήμερα ο σουλτάνος? Όλα αυτά που σας αναφέρω είναι πραγματικοί τίτλοι εφημερίδων της εποχής. Ο σουλτάνος λοιπόν μπαίνει ως φυλακισμένος στην πιο λαμπρή έπαυλη της συνοικίας των εξοχών. Στην έπαυλη Αλατίνη, της μεγάλης οικογένειας Αλατίνη, η οποία είχε γίνει πολύ γνωστή και πάμπλουτη από το 1880 περίπου και αργότερα. Υπήρχε το εργοστάσιο Αλατίνη, το πρώτο εργοστάσιο των Βαλκανίων ουσιαστικά, το οποίο είχε στην παραγωγή του κόκκινα τούβλα, από τα οποία κόκκινα τούβλα κτίστηκε και αυτή η εντυπωσιακή έπαυλη. Αυτό μας τα λέει όμως η ιστορία, το μυθιστόρημα τι μας λέει. Η σκέψη του συγγραφέα λέει ότι όλες οι επάβλες έχουν κυπουρούς και φυσικά και εκείνη η δήλο θα είχε κάποιον κυπουρό. Και οι κυπουροί κάνουν παιδιά, δεν κάνουν? Και ο κυπουρός λοιπόν, ο φανταστικός εκείνης της βίλας, έχει έναν 11χρονο γιο, ο οποίος το πρωί πουλάει εφημερίδες κατά μήκος της συνοικίας των εξοχών. Εφημερίδες σε 5 γλώσσες. Διότι η Θεσσαλονίκη τότε είχε 5 κυρίαρχες γλώσσες. Η συνοικία των εξοχών, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει να κτίζεται από το 1880 στα ανατολικά της πόλης και επεκτείνεται περίπου σε ένα μήκος 5 χιλιόμετρων, ήταν μια συνοικία νεωτερική. Δεν ξέρω αν είχε υπάρξει εκείνη την εποχή στην Ελλάδα μια άλλη τέτοια τάξη νεωτερική συνοικία. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης εδώ και 2.300 χρόνια το κριτήριο συγκατοίκησης και γειτονίας των ανθρώπων δεν είναι ούτε το ομόφυλο, ούτε το ομόθρησκο, ούτε το ομόγλωσσο. Ξέραμε μια Θεσσαλονίκη η οποία ήταν οργανωμένη σε μουσουλμανικές, χριστιανικές συνοικίες, σε φράγκικες συνοικίες, σε πολλών ειδών, αλλά οι άνθρωποι ήταν συσπηρωμένοι γύρω από μια γλώσσα και από μια θρησκεία. Στην περίπτωση της συνοικίας των εξοχών, για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, η νεωτερική εποχή κάνει την εμφάνισή της. Τώρα πια οι γείτονες θέλουν τον άλλο γείτονα που υπάρχει δίπλα τους να είναι της ίδιας οικονομικής κατάστασης. Θέλουν πάρα πολύ και ο γείτονάς τους να έχει και αυτός μερικές φλίαρες υπηρέτριες, οι οποίες με τις γνωστές δαντέλες και τα καπέλα φλιαρούσαν ανάμεσα στους κήπους. Ήθελαν ο αμαξάς του διπλανού τους να συναναστρέφεται τον αμαξά τον δικό τους. Όλοι μιλούσαν γαλλικά, όλες οι κυρίες παίζανε πιάνο, υπήρχαν τσάγια. Άρα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά για πρώτη φορά μια συνοικία η οποία έχει ως ύψιστη συνεκτική αρχή τις οικονομικές απολαβές των ανθρώπων και όχι την ιδεολογία τους και τα πιστεύω τους. Σε αυτή λοιπόν τη συνοικία των εξοχών ο μικρός Λευτέρης Ζεύγος πουλάει εφημερίδες σε 5 γλώσσες, όπως σας είπα, και ταυτόχρονα είναι ένα παιδί ζυμωμένο στους δρόμους, ένα παιδί που ξέρει να επιβιώνει στη σκληρή πιάτσα της εποχής και το οποίο παιδί ξαφνικά πάει να βοηθήσει τον πατέρα του στον κήπο και ταυτόχρονα συνειδητοποιεί ότι η έπαυλη Αλατίνη, όπου ο πατέρας του είναι κυπουρός, μέσα σε μία νύχτα αλλάζει ριζικά. Τα φώτα είναι συνεχώς αναμένα, εμφανίζονται πρέσβεις, εμφανίζονται αξιωματικοί, ψηλά άλογα, κυρίες αριστοκρατίας και για μερικές μέρες μεταμορφώνεται εντελώς ο κόσμος που ήξερε. Αυτό το παιδί αρχίζει και κρυφοκοιτάζει πίσω από τις πόρτες. Και εκεί βλέπει ένα σουλτάνο, ο οποίος μιλάει γαλλικά στη μικρή κόρη του οικονομικού του συμβούλου. Τι της λέει άραγε? Εκείνο το οποίο της λέει είναι ουσιαστικά τη ζωή του, καθότι πραγματικά ο Αβδούλ Χαμίτ βρισκόταν σε μια καταθλιπτική κρίση εκείνη την εποχή.
Να λοιπόν, πώς δικαιολογείται ο τίτλος, λίγες νύχτες. Εκείνες οι νύχτες στις οποίες ο Αβδούλ Χαμίτ θα διηγηθεί στη μικρή Μίρζα αποσπάσματα από τη ζωή του. Όμως ο μικρός Λευτέρης κρυφακούει. Ερωτεύεται αυτό το θεσπέσιο πλάσμα, το γεννημένο στα σαλόνια της εποχής και ταυτόχρονα μισεί και ταυτόχρονα διερευνά έναν σουλτάνο που κλέβει την προσοχή αυτής της αγαπημένης του κούκλας. Αυτές είναι λοιπόν οι λίγες νύχτες του τίτλου. Ποια είναι η μία νύχτα? Η μία νύχτα που έχει ήδη αναφερθεί είναι ένα καλοκαίρι του 1979, στο οποίο γίνεται κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πριν σας πω όμως πάνω σε αυτό, να σας πω ότι το βιβλίο ουσιαστικά μιλάει για τη ζωή του Λευτέρη Ζεύγου, πως από ένα παιδί εκείνο το καλοκαίρι του 1909 ζει παράλληλα με την ιστορία της πόλης του, της χώρας του και κατόπιν ολόκληρης της Ευρώπης, διασχίζει τον ταραχώδη 20ο αιώνα, αναζητώντας τον πλούτο και την καταξίωση, πληγωμένος από έναν ατελέσφορο έρωτα, τον έρωτα για αυτή τη μικρή κούκλα της παιδικής του ηλικίας, και ο οποίος φτάνει στο τέλος να είναι τυφλός και γέρος σε ένα ρετυρέ της Θεσσαλονίκης, Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, στα 1979. Τότε, εκείνη τη μία νύχτα του καλοκαιριού, έρχεται αυτός ο νεαρός, ο οποίος του διάβαζε τα απογεύματα, γιατί ήταν τυφλός πια ο ίδιος, και έρχεται και του δίνει ένα βιβλίο. Ήταν το βιβλίο που είχε παραγγείλει αυτός ο πλούσιος πια τυφλός γέροντας Λευτέρης Ζεύγος, το οποίο μιλάει για την ιστορία της ζωής του. Είχε παραγγείλει επιπληρωμή στον νεαρό να γράψει τη ζωή του σε ένα μυθιστόρημα. Ανά δύο κεφάλαια της αφήγησης, επιστρέφουμε στο 1979, όπου ουσιαστικά ο βιογραφούμενος και ο συγγραφέας μιλούν και σχολιάζουν αυτό το βιβλίο το οποίο διαβάζετε κι εσείς και είναι οι λίγες και μία νύχτες. Γιατί άρα έγινε αυτό? Μου έχει γίνει πολλές φορές η ερώτηση. Φανταστείτε ότι ένα μυθιστόρημα είναι μια παράσταση. Και ότι σε αυτήν την παράσταση, κάθε 20 λεπτά κάποιος ανεβαίνει στη σκηνή, σταματάει την παράσταση και αρχίζει και μιλάει για το πώς φτιάχτηκε αυτή η παράσταση. Κοιτάζει τα παρασκήνια, μαρτυρεί ότι εδώ κάθονται οι ηθοποιοί και περιμένουν για να βγούνε, μιλάει για τους μηχανισμούς ανύψωσης, παράδειγμα, της αυλαίας, μιλάει για τα παρεπόμενα όλα αυτά μιας θεατρικής παράστασης. Ουσιαστικά έχουμε ένα σχόλιο πάνω στο έργο που παρακολουθούν οι θεατές. Μερικές φορές όμως αυτή η αφήγηση υπονομεύει και την κύρια αφήγηση του κειμένου. Γιατί? Ίσως γιατί μέσα μου ήθελα πάντα να σας πω ότι εκτός από την μονόπαντη μυθιστορηματική αλήθεια οποιοδήποτε βιβλίου, υπάρχουν πάντα και κάποιες μικρές αλήθειες που εναντιώνονται είτε στη συνείδηση του ίδιου του συγγραφέα, είτε από άλλους, αυτής της κυρίαρχης μυθιστορηματικής αλήθειας. Αν αφήσω όμως τους δασκάλους να μιλάνε πολύ, φλιαρούνε. Γι' αυτό θέλω εδώ λίγο να βάλω μια άνω τελεία, όχι για διαφημίσεις, αλλά για ερωτήσεις. Θέλουμε πάρα πολύ και τη δικιά σας γνώμη ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε ή ερώτηση. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Σας ασύρμα το μικρόφωνο, όποιος θέλει να θέσει κάποιες ερωτήσεις προς τον συγγραφέα. Ξέρετε, πάντα η πρώτη ερώτηση είναι δύσκολη, έτσι, μετά... Κύριος Χατζη Αναστασίου. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στον Άπλιο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω ερώτηση. Ήθελα από χρόνια να σας γνωρίσω και να σας πω θερμά συγχαρητήρια. Είμαι ιστορικός και θαυμάζω κυριολεκτικά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε μυθιστορηματικά και λογοτεχνικά πολύ δύσκολα και με στη λεπτομέρειά τους, με πολύ προσοχή, θέματα που έχουν να κάνουν και με την ιστορία. Και μάλιστα την τοπική ιστορία, ιστορία κοινωνική, ακόμα και οικονομική. Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά είστε ένας εργάτης, έτσι πραγματικά. Θέλω να σας δω πώς εργάζεστε, έχω τετρομερή περιέργεια. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ήθελα όμως να το καταθέσω αυτό. Θεωρώ, έχω διαβάσει και αυτό το βιβλίο, έχοντας ζήσει και στη Θεσσαλονίκη περί τα 15 χρόνια. Και μάλιστα κατά σύμπτωση έχω εργαστεί ως οικοδόμος στην επισκευή της Βίλας Μπιάνκα.
και με συγκίνησε η αναφορά και στην ερωτική ιστορία που υπάρχει εκεί, που υπάρχει μέσα στο αφορά αυτό το κτίριο. Και θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν κοινά νήματα στο έργο σας, έτσι υπάρχει η αλλαγή τόπων, αυτό το βιβλίο ειδικότερα, νομίζω ότι κάνει, προχωράει ακόμα περισσότερο την ανάλυση των χαρακτήρων. Δηλαδή αυτή η απόλυτη απενοχοποίηση ανθρώπων ότι είναι και καλοί και κακοί και ότι αυτοί είναι εν πάση περιπτώσει και οι επιλογές τους, η ενσυναίσθηση αυτή, η συμπάθεια με την οποία τους αντιμετωπίζετε, τους ήρωες, τους ανθρώπους, η σχέση ας πούμε, ένα παράδειγμα αρκετά χαρακτηριστικό. Ναι, νομίζω ότι είμαι πολύ συγχωρητικός ναι, τους ήρωες. Ναι, και για να τελειώσω, γιατί και εγώ φιλόλογος μπορώ να μιλάω ώρες ας πούμε. Ας πούμε, η συνάντηση με τον Γερμανό αξιωματικό είναι πολύ χαρακτηριστική αυτής της στάσης και την οποία οπωσδήποτε ασπάζομαι. Δεν ασπάζομαι όμως, και κλείνω με αυτό, την άποψη περί Θεσσαλονίκης που αναπτύχθηκε. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια ελληνική πόλη που απελευθερώθηκε το 1912. Έτσι, δηλαδή, να μην ξεχνάμε παρουσία των Εβραίων, να μην ξεχνάμε την παρουσία των πολυπληθών μουσουλμανικών κοινοτήτων, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Από τα 2.335 χρόνια, έτσι, είναι μια ελληνική πόλη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι το μυθιστόρημα δεν το ξεχνάει. Γενικότερα, είπατε. Ναι, εντάξει. Είμαι από τους τυχερούς, τις τυχερές. Έχω διαβάσει το βιβλίο, πέρσι κάνοντας babysitting στα εγγόνια μου. Είναι η πρώτη φορά που ακούω παρουσίαση βιβλίου ενώ το έχω διαβάσει. Ειλικρινά με έχετε συγκινήσει και οι συνάδελφοι, γιατί είμαι φιλόλογος, που με τις επισημάνσεις τους και αυτά που διάβασαν, η κυρία Πατούρα ιδιαίτερος όταν μας το είπε τα δικά της εκεί σχετικά με το κείμενο και το μυθιστόρημα, αλλά συγκινήθηκα και ενθουσιάστηκα με όσα μας επισημάνατε εσείς ως συγγραφέας και νομίζω ότι θα πάω να το διαβάσω πάλι και πάλι και θα το συστήσω ανεπιφύλακτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε εδώ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Κάποια άλλη κυρία, κάποιος άλλος κύριος. Γιατί τον στέλνετε τον πρωταγωνιστή στο Παρίσι μετά την Ουκρανία? Κοιτάξτε, ναι. Υπάρχει κάποιο σκεπτικό και αυτά για να. Θα έπρεπε να συναντήσει τον Μπαζίλ Ζαχάροφ. Ο Μπαζίλ Ζαχάροφ ζούσε στο Παρίσι. Οπότε η διαδρομή είχε χαραχτεί. Από την ύφη μου συγκεκριμένα, που το έχει διαβάσει το βιβλίο και έχει διαβάσει και όλα σας άλλα βιβλία, ότι σε αυτό το βιβλίο τον ήρωά σας τον θεωρεί αντιήρωα. Συμφωνείτε σε αυτό? Θα σας πω, επειδή γι' αυτόν τον ήρωα έχουν υποθεί πάρα πολλά και προφανώς και ο αναγνώστης έχει κάθε δικαίωμα, το θέλουμε κι εμείς, να εκφράζει τη γνώμη του και να χαρακτηρίζει τον ήρωα. Ο Λευτέρης Ζεύγος είναι ο ήρωας μετά από τον Ματία Σαλμοσίνο. Ο Ματία Σαλμοσίνο του προηγούμενου μυθιστορήματος ήταν, ας το πούμε, ένας απόλυτα θετικός ήρωας. Και γι' αυτό κάποιοι είχαν πει ότι εκείνο το βιβλίο ίσως θα έπρεπε να λέγεται Το Συναξάρι του Ματία Σαλμοσίνο. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολλές σκοτεινές πτυχές. Είναι ήρωας, αλλά είναι ήρωας με τον τρόπο που είναι η ζωή. Γεμάτος και πολλές σκοτεινές τρύπες, μυστικές περιοχές, αντιφάσεις. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω ότι είναι ήρωας με έναν τρόπο ρεαλισμού που συνομιλεί με τη ζωή καθημερινά. Τώρα, αν το αντίήρωας ίσως το επενδύεται και με κάτι άλλο επιπλέον, δεν θα είχα αντίρρηση. Για μένα πάντως είναι ένας ήρωας ο οποίος είναι βγαλμένος από τα έγκατα της γης, όπως γη είμαστε όλοι.
Δηλαδή σας έχει εμπνεύσει κάτι, μια πεποίθησή σας πραγματικότητας για τους, για τους ανθρώπους αυτής της εποχής. Αν έχει εμπνεύσει κάτι στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, νομίζω όχι, ότι... Όχι, ο ήρας, λέω, ας πούμε, αντικατοπτρίζει την άποψή σας για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Όχι, όχι ιδιαίτερα, δηλαδή δεν υπάρχει μια μονοσήμαντη αντιστοιχία ότι εγώ θέλω αυτό και το καθρέφτης. Αφού σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας εδώ, καθώς και τους συναδέλφους που παρουσίασαν το βιβλίο, αλλά και για την συγγραφική σας συμβολή στην ελληνική λογοτεχνία, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί έχω διαβάσει και τον Αλμοσίνο. Οι ήρωες αυτοί μπορεί να είναι ο κοινός άνθρωπος. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν μπορεί να είναι. Αυτοί είναι οι ελάχιστοι, οι οποίοι μπορούν να κάνουν. Μερικές φορές, μάλιστα, μπορεί και να μην μπορούν να υπάρχουν. Αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε, η αναγνωστική πρόσληψη είναι ένα θέμα το οποίο γέννη ελευθερίας, έτσι. Η ανάγνωση γενικά είναι ένα καθεστώς ελευθερίας. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό, ότι όταν έχετε εισπράξει ότι δεν είναι καθημερινοί άνθρωποι οι ήρωές μου, μέχρι ένα σημείο μπορώ να σας καταλάβω, αλλά ίσως όχι μέχρι το τέρμα. Δηλαδή πραγματικά υπάρχουν ιδιαίτερες πράξεις στους ήρωες που έχω κάνει. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι, και όταν λέμε ήρωες δεν μιλάμε πρώτα για τον πρωταγωνιστή. Οι ήρωες είναι όλοι, έτσι. Για παράδειγμα, ο Ματίας Αλμοσίνο έχει 122 χαρακτήρες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παρουσιάζει τη ζωή σε μια ευρυγόνια οπτική, όπου περιλαμβάνει και ανθρώπους εντελώς καθημερινούς και ανθρώπους που κάνουν και διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποια άλλη παρατήρηση? Τότε μάλλον, αν δεν υπάρχει κάτι, να κλείσω εγώ με κάποιες ευχαριστίες. Και να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από το Δήμο Ναυπλίεων για την στήριξη του σημερινή εκδήλωση. Φυσικά το Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας. Εγώ είμαι δάσκαλο, δεν είμαι φιλόλογος. Τους ευχαριστώ βαθύτατα. Επίσης, τους τρεις φίλους που βρέθηκαν εδώ, τον Νίκο, την Αγγελική, την Κωνσταντίνα. Το βιβλιοπωλείο του Αποσπερίτη που έχει τα βιβλία μου σήμερα, και να μην ξεχάσω να κάνω και μία αναφορά στις φωτογραφίες και στα slides που είδατε, τα οποία είναι ένα PowerPoint που δημιουργήθηκε με πολύ αγάπη και φροντίδα από το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί υπάρχει ένα λόμπι Θεσσαλονικαίων και γι' αυτό κάπου εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ, αν είδατε μέσα στις διαφάνειες. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να πω ότι είμαι και ιδιαίτερα συγκινημένος για κάτι άλλο επιπλέον. Βρίσκομαι σε έναν χώρο όπου ουσιαστικά εγκαινιάζεται η ελληνική δημοκρατία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς.